Τώρα πάμε στην Κυριακή Πασκάκη για να δούμε τις ειδήσεις του αστυνομικού δελτίου της ημέρας, οι οποίες είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Να ξεκινήσουμε, Κυριακή, με τα δρόμενα στην Αλεξανδρούπολη, που κάποιοι με πλαστές πιστωτικές κάρτες έκλεβαν ATM, είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι, Σταύρο. Δύο, αλλά θα πει συγκεκριμένα δύο υπήκοοι της Βουλγαρίας συνελήφθησαν από τους άντρες της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης. Βασικά είχαν οργανώσει ολόκληρο σχέδιο οι συγκεκριμένοι δράστες. Δεν ήταν η πρώτη φορά που προέβησαν σε τέτοιου είδους σχέδια. Λοιπόν, πάλι με την ίδια μέθοδο, με την ίδια μέθοδο, με την ίδια μέθοδο, Σταύρο. Προμηθεύονταν δηλαδή πλαστές πιστωτικές κάρτες από τη Βουλγαρία και στο παρελθόν. Και έκαναν αναλήψεις από ATM μηχανήματα. Ναι, είναι το γνωστό ζήτημα. Εκείνο που η αστυνομία, οι αστυνομικές διευθύνσεις πάντα μας λένε να προσέχουμε όταν πηγαίνουμε να κάνουμε ανάληψη από τα ATM. Αντέγραφαν δηλαδή ουσιαστικά τους αριθμούς. Ναι. Έχουν ένα συγκεκριμένο κωδικό οι πιστωτικές κάρτες. Mm-hmm. Λοιπόν, αντέγραφαν αυτόν τον αριθμό και έτσι κατάφεραν να κάνουν τις συγκεκριμένες απάτες. Λοιπόν, τους συνέλαβαν και μάλιστα στην κατοχή τους είχαν 22 πιστωτικές κάρτες. Αντέγραφα, προφανώς. Ναι. Ναι, διαφόρων κατόχων και το χρηματικό ποσό των 2.110 ευρώ περίπου. Είναι το ποσό που έκαναν ανάληψη. Με το έτσι, αυτό ακριβώς. Με το οποίο, ATM. Τώρα, πάμε στην Ορεστιάδα, όπου εκεί σχεδόν μέρα μεσημέρι απείλησαν έναν περιπτεριούχο, μάλλον μία περιπτεριούχο, να την ληστέψουν. Και μάλιστα δεν ήταν άλλο δαπός ο δράστης, η μεδαπός ήταν που λέει και το αστυνομικό δελτίο. Και νεαρός, 20 χρονών. Απόγευμα στο κέντρο της Ορεστιάδας, στην Κωνσταντινούπολη, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ποιο κέντρο δεν γίνεται. 20 ετών ο συγκεκριμένος δράστης, Σταύρο. Βέβαια δεν τα κατάφερε να ληστέψει το συγκεκριμένο περίπτερο. Στην κατοχή του βρέθηκε να έχει ψεύτικο από μίμηση όπλου. Αυτό βεβαίως δείχνει για άλλη μια φορά αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, έτσι, το τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία μας. Παρ' όλα αυτά, ο συγκεκριμένος. Και το τι αναμένεται προφανώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, συνελήφθη από τους άντρες της αστυνομικής διεύθυνσης Ορεστιάδας και μάλιστα ομολόγησε την πράξη του ο συγκεκριμένος νεαρός, Σταύρο. Και να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες ο δράστης είχε αφαιρέσει από την Ορεστιάδα ένα μοτοποδήλατο για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Έτσι, τη δουλειά του. Τη δουλειά του, ναι. Μάλιστα. Κυριακή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.